μετρημένες κινήσεις μπροστά από την κάμερα. Δεν κάνουμε ακραίες κινήσεις. Όσοι έχετε κάνει κάποια ταινία, το ξέρετε. Νομίζουμε ότι πολλές φορές κουνάμε το κεφάλι και είναι μικρή κίνηση. Είναι πολύ μεγάλη κίνηση. Θέλει μετρημένες κινήσεις, θέλει υπολογισμένες κινήσεις. Πρέπει να έχω τεστάρει τον εαυτό μου από πριν σε κάποια κάμερα, σε κάποιο κινητό, με τη βοήθεια κάποιου φίλου. Βοηθάει πάρα πολύ, παιδιά, ώστε να δω πέρα από τον καθρέφτη πώς κουνιέμαι και πώς αυτό αποτυπώνεται στις ταχύτητες της κάμερας. Πρέπει να ελέγχω τα μάτια μου. Πρέπει να ελέγχω σημεία μέσα στον χώρο στα οποία εστιάζω και δείχνω έτσι ότι είμαι πολύ συγκεντρωμένος στο ρόλο μου. Κάθε ηθοποιός όταν μπαίνει σε ένα γύρισμα, σε ένα χώρο, σε ένα μέρος, μαθαίνει από τα πρώτα πράγματα να εστιάζει σε σημεία του χώρου όπου θα γίνει το γύρισμα, αλλά και να βρει εκείνα τα σημεία στην επαφή του με τον άλλο ηθοποιό, σε κάτι πιο εσωτερικό, ώστε τα μάτια του να κινούνται ανάμεσα σε αυτά τα σημεία. Έχω εδώ, έχω εδώ, έχω και εδώ. Το κεφάλι μου δεν κουνιέται. Το κεφάλι μου είναι εδώ, σταθερό, και εγώ έχω εδώ, εδώ και εδώ να πάω. Μέσα σε αυτά τα τρία σημεία θα κινηθώ. Δεν θα παρεμβάλλω, δεν θα πάω από εδώ λίγο πιο εδώ. Εδώ θα είμαι. Είναι πολύ σημαντικό να έχω σταθερό βλέμμα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό τα μάτια μου να μην παίζουν. Δηλαδή τα μάτια μου να μην είναι ούτε με υπερβολικό ανοιγό κλίμα, αλλά ούτε και το ένα μου μάτι να κοιτάζει από την άλλη και το άλλο από την άλλη. Πρέπει το βλέμμα μου να είναι συγκεντρωμένο εκεί που θέλω απόλυτα. Και έτσι μετακινούμενος να μην μετατοπίζω το βλέμμα μου. Να μην μετατοπίζετε το βλέμμα μου καθώς εγώ μετακινούμαι. Θα πάει το βλέμμα, θα πάει και το κεφάλι. Είναι πολύ σημαντικό το βλέμμα όμως να είναι καρφωμένο κυριολεκτικά και να μην αποκαλύπτει πολλά για τις προθέσεις του χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας μας θέλουμε να είναι λίγο μυστήριος, θέλουμε να είναι λίγο φευγάτος. Θέλουμε ο θεατής να ελκύεται από αυτόν, να ελκύεται από τις προθέσεις του, αλλά να μην ξέρει ακριβώς ποιες είναι αυτές, αλλιώς θα χάσει φυσικά το ενδιαφέρον του. Άρα θέλουμε σίγουρα ένα μυστήριο χαρακτήρα. Οι πιο πετυχημένοι χαρακτήρες στο σινεμά είχαν πάντα ένα μυστήριο, έτσι θυμηθείτε, υπάρχουν άπειροι. Θέλει μία αποφασιστικότητα στην κάμερα, θέλει μία αυτοκυριαρχία, δεν χρειάζεται άγχος. Όπως είπαμε και πριν, μετρημένες κινήσεις, ήσυχα και ωραία και όλα θα πάνε καλά.